Φίλοι μου, χθε ακούσατε για το επίλεκτο σώμα που κρατά ο Όμηρος στη Συρία, ο Ερτογκάν, ο Ιγκόρ, Στρέλκοφ, τέος πουργός Αμίνης, τα γνωστοποιεί, διοικητή στρατευμάτων του Ντονέτσκ, έκανε κι άλλες αποκαλύψεις που συνταράσουν, αλλά στη Δύση αυτά δεν τα ακούτε. Κατά τη γνώμη σα, συνδέονται τα τρέχοντα γεγονότα με τη θέση σε λειτουργία του αγού Nord Stream 2, τον ρωτάνε. Πιστεύω ακράδαντα ότι ούτως ή άλλως ο αγώος, Nord Stream 2 δεν θα δρομολογηθεί ποτέ σωστά. Αυτό είναι ένα γλυκό καρότο που εδώ και καιρό κρέμεται από ένα ξύλο που η Δύση κρέμεται στη μύτη της Ρωσίας. Μας αναγκάζουν σκόπιμα να κάνουμε συνεχείς παραχωρήσεις και το εξαγοράζουμε για χάρη πολλών ετών και των τεράστιων κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί σε αυτό το έργο. Η καριέρα πολλών ανθρώπων τόσο προσωπική όσο ατερική εξαρτάται από το έργο. Έτσι αν Φανταστούμε αυτό το έργο Nord Stream 2 ότι καταραίει. Όχι μόνο θα κυλήσουν κεφάλαια, αλλά μια σειρά από σοβαρέ χρεοκοπίε είναι αναμενόμενε. Ω εκ τούτου, λαμβάνοντα υπόψη τι σημερινέ εκτοξευόμενε τιμέ του φυσικού αερίου, εμεί η Ρωσία θα αναβάλουμε οποιασδήποτε αποφάσει στοχεύουν κατά τη Τουρκία ή τη Ουκρανία. Αυτό το είδο συμπεριφορά Ζελένσκι κατέστη δυνατό μετά από διαβουλεύσει με τον Biden. Η Αμερική θέλει να ασκήσει πίεση στη Ρωσία σε όλα τα μέτωπα. Δηλαδή η Ουκρανία παίρνει την ευκαιρία τη. Η Ουκρανία παίζει το ρόλο σκουριασμένου μαχαιριού που θα πεταχτεί αμέσω μόλι χρησιμοποιηθεί. Είναι ένα τσίπα από τη Ρωσία. Το οποίο μπορεί είτε να είναι αντιρωσικό είτε άχρηστο και για οποιονδήποτε. Ανόητο Αν να ζηλεύει τα κανονιά. Ερωτάτε. Τα Μπαϊρακτάρ πέταξαν 15 χιλιόμετρα βαθιά στην επικράτεια Ντονέσκ. Αναμφίβολα παραβίες των συμφωνιών Μίσκ. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί μια χερσαία επιχείρηση εδάφη εκτό ελέγχου Κιέβου, αφού έτσι και αλλιώ η Ουκρανία δεν δίνει δεκάρα για τι συμφωνίε Μίσκ. Το ΑΕΒ απαντά, χτύπησε μια μπαταρία πεδίου D30, οβίδων 122 χιλιοστών. Το ντρόν πυροβόλησε χωρί την παραμικρή αντίσταση αφού η δημοκρατία Ντόνεσκ δεν διαθέτει δικό τη σύστημα εράμινα. Παρεπιπτόντω, η Ουκρανία εμπλέκεται συνεχώ σε μικρή κλίμακα. Τακτικέ χερσαίε επιχειρήσει τώρα κατέλαβαν το χωριό Σταρομαρκεύκια. Ήταν μια γκρίζα ζώνη. Ανήκει επίσημα στον Ντονέσ. Τώρα έφτιαξαν μια απλωτή διάβαση και πήραν το χωριό. Έτσι υπάρχει μια εμφανή προέλαση Ουκρανικών στρατευμάτων. Ακούστε και αυτό, το νότιο τμήμα του μετώπου από τον Ντονέσκο στην ακτία ζωφική τη θάλασσα αποτελείται από στέπε. Έτσι, οι πολιτοφυλακέ Ντόνμπας δεν θα μπορούν να κρύψουν τον εξοπλισμό. Γι' αυτό το λόγο οι ένοπλε δυνάμει Ουκρανία είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πυροβολικό και αεροπορία συμπεριλαμβανομένου αέδη με μεγαλύτερη επιτυχία εκεί. Ερωτάτε, τα τουρκικά ντρόν μπορεί κάποτε να φτάσουν στην Κρυμαία. Εφόσον αυτή θα είναι η εντολή της Ουάσιγκτον, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι τα ντρόνς θα φτάσουν στην Κρυμαία. Αλλά μου φαίνεται ότι η Ουκρανία δεν θα επιτεθεί στην Κρυμαία μέχρι να ολοκληρώσει την επιχείρηση των Ντομπάς. Προ το παρόν, τα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας είναι μακριά. Μπορεί κανείς μόνο να αναρωτηθεί που θα επιτεθούν μετά. Η ήχο της Μόσχα σαν να δημοσίευσε σχόλιο του Υπουργείου Εξωτερικών η αποτυχία και του Κρεμλίνου ταυτοχρόνως. Από το κανάλι Telegram SEPOMPO, σα το ανέφερα και χθε, εκεί τονίζεται πω είναι δυνατόν μια χώρα η Τουρκία, στην οποία απολούνται προηγμένα ρωσικά συστήματα εράμυνα, στην οποία παρέχεται ρωσικό αέριο, όπου κατασκευάζονται οι πυρηνικοί μα σταθμοί, τη οποία ο πρόεδρο έχει καλέ σχέσει με τον Πούτιν, πουλάει όπλα σε μια χώρα που θεωρείται εχθρό από το Υπουργείο Εξωτερικών. Πώ το επιτρέψατε να συμβεί αυτό. Πώς επιτρέψατε αυτά τα προηγμένα όπλα τα οποία πρόσφατα αποδείχθηκαν αποτελεσματικά στον πόλεμο Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σα, Τι πέτυχε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και γενικότερα η ρωσική κυβέρνηση από το 2014? ουδένα αποτέλεσμα. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για χρόνια. Προσέξτε ιδιαίτερα εδώ. Ακόμη και ο δεύτερος επικεφαλής Αλέξανδρος Λουκασένκο του Ενωσιακού Κράτους Ρωσίας και Λευκορωσίας αρνείται να αναγνωρίσει την Κρυμαία ω ρωσική γη. Ο Λουκασένκο, ο οποίο εξαρτάται απόλυτα από τη ρωσική υποστήριξη, χλεβάζει δημόσια τις αρχές. τι ρωσικέ αρχέ. Τη ταπείνωση! Αυτό είναι προσβολή τη αξιοπρέπεια μια τεράστια χώρα. Έτσι δεν είναι. Απάντησε μα, Λαυρόφ. Ο Πεσκόφ, Δημήτρη Πεσκόφ, πρόσφατα ο Προεδρικό Γραμματέα Τύπου, δήλωσε ότι οι αρχέ τη χώρα μα δεν μπορούν να εμποδίσουν την ένταξη τη Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Στο φόρουμ του Βαλτζέη, ο ίδιο ο ρώτησε μπερδεμένα. Τι θα κάνουμε αν οι πύραυλοι του ΝΑΤΟ θα αναπτυχθούν κοντά στα σύνορα τη Ρωσία. Λοιπόν, τι σκεφτόσασταν το 2014, ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θα τοποθετούσαν πυράβλους στα σύνορα. Πριν 30 χρόνια, στα τέλη δεκαετία 70, είχαν την ανάπτυξη Αμερικανικών πυράβλων κρίση στην Ευρώπη. Ο Γκορμπατζόκ βρήκε τελικά την απάντηση. Φοπλισμό ισχυρίστηκε ότι ήταν κακή απόφαση, αλλά ζήσαμε ειρηνικά για δεκαετίες. Στο τέλος όμως είχαμε πατήσει την ίδια τσουγκράνα, το χερούλι της οποίας ανέβηκε και μας χτύπησε στο μέτωπο. Κατακλείδη, η κυβέρνηση χτυπά ανεπιθύμητου ξένου πράκτορε. Ανοίγει πολλέ ποινικέ υποθέσει εναντίον πολιτικών ακτιβιστών. Αλλά ουσιαστικά τι σχέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμιά επιρροή στι αποφάσει κυρίαρχων κρατών για έγκαιρη, έγκαιρη ενημέρωση, κρυμμένες ειδήσει που δεν θα ακούτε πουθενά αλλού, εγγραφείτε και κοινοποιήστε τα βίντεο. Και η αλήθεια, πάση θυσία εδώ.